Δεν έχει χαμηλή αυτό που είναι σεμνή απλώς και ναι, όχι και με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όχι, νομίζω ότι το έχει ξαναπεί. Ποιο? Ότι έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Πάντως εγώ πριν που ξεφύλιζα ένα περιοδικό, την είδαμε κάτι αθλητικά και ήταν πραγματικά ένα κοριτσάκι. Δηλαδή όσα χρόνια και να περάσουν από αυτή τη γυναίκα είναι σαν ένα κοριτσάκι. Πώς είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση? Είναι που συστήνεσαι και λες σε δυο μέτρα είναι λαμπά. Είναι η αυτοεκτίμηση χαμηλά. Και λες, γεια σας, είμαι η Ευαγγελία Ραβανή. Ταπεινώστε με. Γιατί έτσι κι αλλιώς αισθάνομαι σκουπίδι. Πώς είναι αυτό? Εντάξει, ίσως από αυτά που μπορεί να έχει περάσει, ρε παιδιά. Τώρα δεν θέλω να ανατρέξω πάση στον Κώστα που έχει μια προσωπική γνωριμία. Αλλά θα ανατρέξει. Αλλά θα ανατρέξει. Σαν γυναίκα δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι να βλέπω μια τέτοια κούκλα με όλα τα φυσικά προσόντα. Πώς είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση αυτή την περίπτωση? Πώς να στο δείξουμε, Χριστιανέ μου. Παιδί μου, η χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν έχει να κάνει με το πόσο όμορφη είσαι. Αν εσύ ίδια δεν πιστεύεις στον εαυτό σου, δεν πάει να είσαι η θεά, η Star Ελλάς, η Μισή Φίλη. Ποια γυναίκα όμως κοιτιέται στον καθρέφτη και λέει ότι είμαι η τέλεια? Όλες βλέπουμε ατέλεια. Έλα ρε παιδιά. Έχεις κάνει πολύ μεγάλο και δεν έχει να κάνει με την ομορφιά. Μπορεί να είναι μια γυναίκα, όπως είπε και η Σταματίνα, που να μην έχει, που να μην φυσάει και να κοιτιέται στον καθρέφτη και να λέει του σου κοπελάρα μου. Συνεννοηθήκαμε εμείς. Σταματήνα, εσύ που είσαι μια όμορφη και εντυπωσιακή γυναίκα, όταν κοιτάζεις τον εαυτό στον καθρέφτη, τι λέει? Ναι, εντάξει. Αξίζω. Όχι, κοπελάρα μου. Σταματήνα, θέλω να μου πεις. Νιώθω πολύ πιο ωραία από αυτό που είμαι ή που βλέπει ο άλλος. Μας αρέσεις πολύ, μπράβο. Αλλά έτσι ήμουνα πάντα. Από μικρούλα. Ναι, και το λέει κιόλας. Είχα πολύ έντονη αυτό. Στα σχολικά χρόνια δεν περνούσα παρατήρητη εσύ. Όχι, ήθελα. Πώς να το πω. Και αν περνούσε. Ναι. Έκανε να μην περνάει. Το φρόντιζε. Όχι ρε παιδιά, αλλά πραγματικά νιώθα καλά με τον εαυτό μου. Και τώρα ξέρεις τι κολλάει. Εδώ κολλάει ένα τραγούδι του σου, κοπελάρα μου. Όχι, δεν είναι θέμα. Με αντικειμενικά κριτήρια δεν σου λέω ότι ούτε η πιο όμορφη είμαι, ούτε η Ευαγγελία Ραβανή, η Δούξα Νομικού και άλλες 100 μπορεί να σου απαριθμίζω. Είναι πολύ πιο όμορφες από μένα. Αλλά εγώ νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει αυτό. Άμα δεν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, το εκπέμπεις και στους άλλους. Εννοείται. Όλοι πρέπει να νιώθουν καλά με τον εαυτό μας. Δεν βλέπετε γυναίκες καμιά φορά με περιτά κιλά που εμφανίζονται μπροστά και τα σαρώνουν όλα και λες Παναγία μου, είναι δυνατόν τέτοια αυτοπεποίθηση? Και φοράνε και να φανταστείτε. Δηλαδή. Δεν παρατηρείς τις ατέλειες πάνω. Να φανταστείτε το πρωί που έρχομαι εγώ μέσα στο μακιγιάζ και λέω μα τι κούκλος είμαι πάλι σήμερα και γελάνε. Λέω από μέσα μου. Λέω από μέσα μου. Να ξέρω πώς είναι αυτή.